Παπαγγέλου Τάσος, δικηγόρος εργατολόγος, ο δικηγόρος του Σωματείου εργαζομένος στη Μαλαματίνα. Τι ζητάτε κύριε Παπαγγέλου από την ελληνική δικαιοσύνη? Σήμερα συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή αναστολή των απολύσεων δύο συνδικαλιστικών στελεχών, οι οποίοι μέχρι την τροποποίηση του 1264 με τον νόμο Χατζηδάκη δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία μέρα να είχαν μείνει απολυμένοι. Μιλάμε για μία προδήλως παράνομη απόλυση, η οποία αποδείχθηκε η παρανομία της και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι το αυτονόητο. Να ανασταλούν οι παράνομες απολύσεις, οι οποίες καταπατούν κάθε διάταξη που προστατεύει το συνδικαλιστικό και εργασιακό δικαίωμα. Ζητάμε άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων, όπως ακριβώς έχει ζητήσει και το Υπουργείο Εργασίας και η Επιδότηση Εργασίας και η νομική υπηρεσία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει κανένα πλέον κενό σε όλο αυτό το puzzle διατάξεων το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και οι μειώσεις στους μισθούς ήταν παράνομες. Και η προστασία συνδικαλιστική δεν επεδείχθη ποτέ. Και ποτέ, μα ποτέ, δεν τους δόθηκε έστω μία μικρή εναλλακτική να εργαστούν αξιοπρεπώς σε θέσεις ανάλογες των προσόντων και των ικανοτήτων. Ευχαριστώ.